Ναι, και πάρε με. Λοιπόν, να πω ότι πριν από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια εκπομπή για τις ανεμογεννήτριες στην Άνδρο, ναι, όπου ακούστηκαν διάφορα πράγματα που φαίνεται πως ενόχλησαν κάποιους φίλους μας. Ακούστηκαν ένας, από μένα. Από σένα. Έτσι. Ναι. Και ένας από τους φίλους αυτούς με πήρε με ένα τηλέφωνο και μου είπε: διαφωνώ με κάποια από τα πράγματα που είπατε και θα ήθελα να βγω στην εκπομπή να πω την άποψή μου. Με μεγάλη χαρά, διότι έχουμε πει εμείς. Εκφράζουμε την άποψή μας με παρησία, αλλά ποτέ δεν έχουμε πει ότι μόνο η δική μας έχει αξία. Ακούμε πάντα την άλλη άποψη και το χαιρόμαστε να την ακούμε. Γι' αυτό και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή το φίλο ακροατή της εκπομπής, Δημήτρη. Δεν χρειάζεται να πω άλλα στοιχεία. Είναι ο φίλος Δημήτρης. Είναι σκηνοθέτης, δημιουργός του ντοκιμαντέρ των νησί Κατζόχυρος. Τώρα είπες και ποιος είναι. Τέλος πάντων. Okay. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι. Ήθελα να σας πω δύο-τρία πράγματα γενικά, γιατί μερικά πράγματα για το τι θέλει ο κόσμος του άντρου έχουν παραφραστεί. Ναι. Πρώτα απ' όλα ο κόσμος του άντρου δεν είναι κατά τον ΑΠΕ. Αυτό που ζητάει δεν είναι κατά των ανεμογεννητριών, δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω, ξέρω. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο ανεμογεννητριών. Ναι, σωστό. Αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι αναστολή των εργασιών μέχρι να γίνει ένα σωστό χωροταξικό με διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας. Θα σας πω γιατί το υφιστάμενο χωροταξικό είναι λανθασμένο. Κανονικά το χωροταξικό πρέπει να ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια. Έχουν περάσει 12 χρόνια και αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο χωροταξικό έχει λάβει 3 επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση κανονισμών σε σχέση με προστατευόμενες περιοχές και τώρα μας έχουν στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο άμα χάσουμε θα πληρώνουμε φόρους, δηλαδή το πρόστιμο το πληρώνει ο κόσμος με φόρους. Και αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι μια αναστολή των εργασιών, 2-3 χρόνια μέχρι να βγει ένα χωροταξικό, αλλά να βγει με σωστό τρόπο, με πιο μετρημένες ανεμογεννήτριες, με μικρότερης κλίμακας, όχι βιομηχανικού χαρακτήρα, και να υπάρξει διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας, όχι ενός χωριού, ολόκληρου του νησιού. Όταν λες λιγότερες ανεμογεννήτριες, Δημήτρη, πόσες εννοείς? Πρώτα απ' όλα θα σας πω δύο-τρεις αριθμούς. Διότι, να σε διακόψω, να το πεις όλο μαζί μετά. Διάβασα ότι άδεια λειτουργία στην Άνδρο έχουν λάβει δύο γκρουπ ανεμογεννητριών. Η μία είναι 3 ανεμογεννήτριες και η άλλη 6 ανεμογεννήτριες. Το σύνολο 9. Οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται, και όταν λέμε κάτοικοι δεν εννοούμε όλοι κάτοικοι, αυτό είπα. Εγώ καμιά εκατοστή είδα στο λιμάνι να θέλουν να εμποδίσουν την αποβίβαση των ανεμογεννητριών από το πλοίο. Λέγανε πρώτον καμία ανεμογεννήτρια από τις 200 που θέλουν να μπουν στην Άνδρο. Εγώ είδα 3 να φτάνουν. Με συγχωρείτε, δεν λένε καμία. Αυτό που λένε είναι αναστολή των εργασιών μέχρι να γίνει το χωροταξικό. Θα σας πω τώρα γιατί δεν θέλουν να μπουν αυτές οι 3. Ναι. Έχουν πάρει άδεια παραγωγής. Η τελευταία άδεια είναι η άδεια εγκατάστασης, η οποία την έχουν πάρει λογικά οι 9 που λέτε. Και μπορεί σε ένα μήνα κι άλλες 50 να έχουν πάρει άδεια εγκατάστασης. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ζητάει ο κόσμος την αναστολή των εργασιών, το οποίο δεν το σεβάστηκε η εταιρεία. Και έχει πάρει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν αρχίσουν τις εργασίες η συγκεκριμένη εταιρεία. Και αυτό που ανησυχεί είναι μην γίνει η τακτική του Σαλαμιού και μην έρθουν σαν δούριος τύπος. Δηλαδή κόβουμε το νησί κομμάτι-κομμάτι. Είναι πάνω από 50 εταιρείες συνολικά. Είναι πολλές εταιρείες όπου καθεμία έχει 5-10 ανεμογεννήτριες. Οπότε άμα μπουν αυτές οι 3, μετά δεν μπορείς να πεις σε μια άλλη εταιρεία άμα έχει πάρει άδεια εγκατάστασης μέσα στα 2-3 χρόνια που γίνεται το χωροταξικό, αφήσαμε αυτή την εταιρεία και δεν θα αφήσουμε εσάς. Και αυτό που... Γι' αυτό που λες, είσαι βέβαιος ότι εκφράζεις το σύνολο των κατοίκων της Άνδρου? Διότι εγώ διάβασα πολύ πριν πω αυτά που είπα και ενδεχομένως να σε ενόχλησαν και διάβασα κάποιους κατοίκους της Άνδρου που ήταν στο λιμάνι την ημέρα αυτή τη νύχτα να λένε καμία ανεμογεννήτρια στο νησί και στην Άνδρο είναι κι άχρηστες γιατί στην Άνδρο δεν φυσάει. Δεν μπορώ να αυτό δεν το είπε κανείς ότι δεν φυσάει στην Άνδρο. Αυτό είναι δημοσιευμένες οι δηλώσεις στην Αυγή, θα στη στείλω μόλις τελειώσει η εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, οι 100 ανεμογεννήτριες, περίπου στις 100, είναι και λίγο παραπάνω, που έχουν αδειοδοτηθεί, σκεφτείτε ότι μια ανεμογεννήτρια παράγει 2,5 MW
μέσο όρο. Η άνδρος καταναλώνει 25 ΜΒ στη χειρότερη περίπτωση. Και αυτή τη στιγμή αυτές οι 100 αντιδοτημένες που είναι πάνω από 300 υπό αξιολόγηση, δηλαδή μπορεί να μπουν κι άλλες, που δεν είναι απίθανο γιατί είδατε πως έγινε στην έρεια. Κάτσε Δημήτρη, δηλαδή με 10 ανεμογεννήτριες θα μπορούσε η άνδρος να καλύψει τις ανάγκες, αυτό λες. Ξεκάθαρα, αλλά δεν ναι, είναι αλλά εδώ τώρα μη συγχω... αυτό που λες δεν είναι και τόσο σωστό. Είναι, ξέρεις, σαν να μου λες, εμένα η αυλή μου με νοιάζει, η υπόλοιπη χώρα δεν με νοιάζει. Όχι, αν οι άνδρες μπορεί να προσφέρει ρεύμα. Αν είναι να κάνεις μια χώρα, να βάλεις, ξέρω εγώ, 10 φορές από αυτό που καταναλώνει να παράγει, πρέπει να τη ρωτήσει. Δέχομαι ότι το 10 είναι υπερβολικό, αλλά και το 1 προς 1. Όχι, είναι, αλλά θα μπορούσε να είχαμε πει εμείς να είναι 30 ανεμογεννήτριες σε ένα νησί, είναι λογικό. Όχι όμως 300 σε κάποια περίπτωση. Συμφωνώ απολύτως, μα το είπα από την πρώτη στιγμή. Με τον σωστό τρόπο. Ωραία. Και με τον σωστό τρόπο, γιατί είπε ο Δημήτρης ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες που ξαφνικά θα φυτευτούν δίπλα σε κάποια σπίτια. Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι, Δημήτρη, με την πολιτεία έχετε κάνει κάποια επαφή, κάποιο διάλογο? Γιατί έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, ότι αν αυτά που μας λες πάτε και τα πείτε ως νησί στην πολιτεία, θα τα δεχτεί. Δηλαδή στην Τίνο, επειδή δεν είχαν κάποιον να συζητήσουν, δεν μπήκε καμία. Ελπίζω να μας ακούει η πολιτεία αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ που μου λέτε τώρα για τους 100 κατοίκους, έχω τριγυρίσει όλο το νησί, έχω μιλήσει τυχαία με ανθρώπους και η πλειοψηφία ζητάει αυτό το πράγμα. Και γιατί δεν μαζεύετε υπογραφές με έναν ηλεκτρονικό τρόπο γρήγορα και εύκολα, να μας το στείλετε και εμάς και να μας έχετε και συμμάχους, διότι οι κάτοικοι ενός νησιού τουριστικού, όπως είναι η Άνδρος, αν ακούσω ότι δέχονται έναν λελογισμένο αριθμό ανεμογεννητριών, και εγώ μαζί σας θα είμαι. Εγώ δεν είμαι μαζί σας, δεν ακούω καμία ανεμογεννήτρια και πουθενά. Αυτό είναι παράφραση. Σας έχω πει ότι ζητάνε αναστολή και καμία ανεμογεννήτρια μέχρι να γίνει το χωροταξικό για να γίνουν σωστά τα πράγματα. Και αυτό που υπάρχει αντιπρόταση από πολίτες της Άνδρου που είναι και επιστήμονες, η οποία είναι ένα μείγμα ανανεώσιμων πηγών, όχι μόνο ανεμογεννήτριες, το οποίο θα είναι ήλιος, αέρας και νερό. Πολύ σωστά. Τοπική αρχή. Θα βάλει σε σημεία τα οποία δεν είναι προστατευόμενα, μια μικρή κλίμακα στην ανεμογεννήτρια, βάλει σε σημεία που δεν ενοχλούν, που υπάρχει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Πολύ σωστό. Και αυτό το κάνει, και εκτός από αυτό θα παράγει άνδρος, θα είναι αυτόνομη ενεργειακά και επίσης θα μπορεί να πουλάει και ρεύμα, να ωφεληθεί το νησί. Δεν μπορεί να κάνει μηχανική κόλαση χωρίς να τη ρωτήσει. Και έτσι όπως τα λες, είναι απολύτως λογικά. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει μαζί σου, φαντάζομαι. Εγώ, η τοπική αρχή τι λέει για όλα αυτά? Θέλω να πω, ο Δήμαρχος δεν έχει μπει μέσα σε αυτή την ιστορία να δώσει το παράδειγμα για να μπουν οι ανεμογεννήτριες εκεί που πρέπει να μπουν και όχι εκεί που μπορεί να θέλει η εταιρεία. Ο Δήμαρχος έχει ψηφίσει μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο την αναστολή των εργασιών. Όχι εκεί μπορώ να σχολιάσω. Τώρα δεν είμαι στη θέση να σχολιάσω. Άρα δεν μπορεί να μπει κάποια ανεμογεννήτρια αυτή τη στιγμή, διότι η τοπική αρχή έχει πει stop. Το θέμα είναι ότι δεν το ακολουθούν αυτές οι εταιρείες. Πέραν τις ανεμογεννήτριες, δεν τις πέραν όλες το πρώτο βράδυ. Αυτό το βίντεο μου που σχολιάζω την προηγούμενη φορά. Ήρθε μόνο η μία, αλλά είπατε ότι ήρθαν τρεις. Οι επόμενες δύο ήρθαν τις επόμενες μέρες. Μία ήρθε Σαββατόβραδο. Εν πάση περιπτώσει, τρεις ανεμογεννήτριες έχουν φτάσει στο νησί και είναι παρκαρισμένες στο λιμάνι, σωστά? Όχι, δεν είναι στο λιμάνι, έχουν πάει στις τοποθεσίες τους και είναι έτοιμες για αναστήλωση. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι λέτε ήρθαν 100 άτομα. Πόσα άτομα μπορούν να έρθουν στις 5 το πρωί στο λιμάνι για να δείξουν διαμαρτυρία εν μέσω τουριστικής περίοδου? Σίγουρα σε ένα νησί σαν την Άνδρο, αν το πρόβλημα ήταν καθολικής αποδοχής, δηλαδή συμφωνούσαν όλοι οι κάτοικοι, φαντάζομαι ότι θα ήταν πάνω από 100, Δημήτρη μου. Όχι, και εν πάση περιπτώσει τώρα μπορεί να υπάρξει λύση σε αυτό. Δηλαδή στη Μυτιλίνη, όταν φτάσανε οι αστυνομικοί για να φτιάξουν το κέντρο φιλοξενίας, κατέβηκαν χιλιάδες, δεν κατέβηκαν 100, γιατί ο κόσμος είχε ανακτήσει. Είναι άλλο οι άνδρες. Και δεν είμαι σίγουρο να σχολιάσω γιατί δεν κατέβηκαν, αλλά είναι σίγουρο ότι 5 ώρα το πρωί, εν μέσω τουριστικής περίοδου, δύσκολο να τις προτάσεις σας τις έχετε στείλει. Δημήτρη, τις προτάσεις σας τις έχετε στείλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ ντοκιμαντέρ κάνω. Εγώ σας λέω τι βλέπω και την προσωπική μου άποψη. Ήταν ένας άνθρωπος που παρακολουθεί το θέμα και που με πονάει αυτό που πάει να γίνει στο νησί. Ωραία. Προτάσεις δεν γνωρίζω.
Εμείς δεσμευόμαστε ότι τις προτάσεις σου θα τις μεταφέρουμε στην πολιτεία και θα λάβουμε και την απάντησή της τι έχει να πει από αυτόν. Και αυτά που λέτε είναι πολύ λογικά, εγώ αισθάνομαι. Ναι, είπαμε όμως, βάζω έναν αστερίσκο. Αν αυτά που λέει ο Δημήτρης εκφράζουν και την πλειοψηφία του νησιού. Μα κοίταξε, με συγχωρείς, η πρόταση να υπάρξει χωροταξικό όπου θα συμφωνούν ο κόσμος που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες και δεν θα μπουν εκεί που θέλουν οι εταιρείες. Εγώ το βρίσκω απόλυτα λογική. Όποιος... Και απολύτως τρομακτικό, Νότι, γιατί δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Ο ένας τα λέει εδώ και ο άλλος λέει γιατί εδώ, πάνε το εκεί. Όχι δίπλα στο χωριό μου, θα λέει ο ένας, όχι δίπλα στο χωριό μου, θα λέει ο άλλος. Να σας πω κάτι σημαντικό. Ναι. Μια σημαντική πληροφορία. Έβγαζε συνέντευξη από μια κυρία που είναι από τη Γερμανία. Η οποία αυτό που μου είπε είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πώς λειτουργεί με τα ΑΠΕ, κάνει τα ίδια λάθη που έκανε η Γερμανία πριν 10 χρόνια και είναι πολύ κρίμα να καταστραφούν τα νησιά. Για ένα πράγμα που έχουμε παράδειγμα πώς γίνεται λάθος. Αυτό που γίνεται στη Γερμανία τώρα είναι ότι μπορεί να πάρουν 10 χρόνια διαβούλευσης και δεν έχουν πάρει την απόφαση τι θα κάνουν με τις εγκαταστάσεις. Το συζητάνε με τον κόσμο. Τους λένε τα αρνητικά, τους λένε τα θετικά και στο τέλος μπορεί να μην κάνουν το έργο. Εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι έρχεται η εταιρεία μετά από 20 χρόνια και λέει ότι κάνει συζήτηση, ενώ έχει κάνει το 90% της επένδυσης. Δεν αφήνει ανοιχτό διάλογο, απλά είναι για τα μάτια του κόσμου αυτό που συμβαίνει. Κανονικά θα πρέπει με όλο το νησί. Έχουν κάνει συζητήσεις με 30 άτομα από ένα χωριό. Αυτό αρκεί. Θα πειράσει όλο το νησί αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Πάντως, γενικότερα, και να ξεφύγουμε και από την Άνδρο, το θέμα των ανεμογεννητριών είναι ένα θέμα εθνικό θέμα που θα πρέπει να το συζητήσουμε, να υπάρχει δημόσιος διάλογος. Έχουμε πάρει απόφαση σαν χώρα αναγκαστικά, γιατί ακούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουμε όχι από μόνο το λιγνίτη. Γιατί είναι και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Έχουμε, δεν μπορεί για να είναι μείνει καθαρή κάθε Άνδρος να βγάζουν λιγνίτη στην Κοζάνη και να πεθαίνει ο κόσμος από τον καρκίνο. Έτσι δεν είναι. Δεν είπε κανείς για λιγνίτη τίποτα. Αυτό είναι ένα παραμύθι. Ναι. Όταν κόψει ο λιγνίτης. Λέμε υπάρχει εναλλακτικές λύσεις και να γίνει σωστά η μετάβαση. Να μην γίνει αυθαίρετα. Σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς, Δημήτρη μου. Αλλά το ζήτημα είναι να γίνει οργανωμένα ο διάλογος και όποιος αντισταθεί σε αυτόν τον διάλογο, εδώ είμαστε να τον αναδείξουμε. Αλλά οργανωμένα. Διότι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται. Δεν έχει γίνει οργανωμένα. Ότι χρειάζεται να βάλουμε 2.000 ανεμογεννήτριες μέχρι το 2050, τόσο νομίζω πως είναι το νούμερο, έτσι ώστε να αντικαταστήσουμε το λιγνίτη ο οποίος μολύνει το περιβάλλον. Χρειάζεται όμως λοιπόν να μπουν τα κριτήρια για να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες σε νησιά και στην υπηρετική χώρα. Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες ανανεώσιμη πηγή. Υπάρχουν ένα σωρό ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν πρέπει να λέμε. Να μιλάμε μόνο για ανεμογεννήτριες. Ο κόσμος πρέπει να. Και υπάρχουν και πλωτές ανεμογεννήτριες που δεν είναι επιβλαβείς προς τις βουνοκορφές. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο ακριβές να βάλεις μια ανεμογεννήτρια μέσα στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι. Είναι πιο ακριβές, αλλά να κοστίσεις τον νησί τον τουρισμό του ή. Και λένε και πολύ σωστά εδώ οι ακροατές όσο μιλάμε, ότι την ανεμογεννήτρια δεν τη βάζεις όπου σε βολεύει, τη βάζεις όπου υπάρχει αιωλικό φορτίο. Σύμφωνα. Δηλαδή, αν αποφασίσεις ότι δίπλα σε σπίτι, σε Άνδρο. Μα όλοι οι Βόρειοι Άνδρος είναι έρημοι από σπίτια. Όπως και όλες οι Βόρειες Κυκλάδες είναι έρημες από σπίτια. Άμα δεν έχει πολλά σπίτια, δεν σημαίνει πως δεν έχει βιοποικιλότητα που είναι σημαντική. Εντάξει, αυτό που λέγατε για το σπιζέτο. Να σας πω δύο λόγια. Λέγατε ότι για το σπιζέτο. Ο σπιζέτος είναι ένα από τα σημαντικά είδη που έχει χαρακτηριστεί στην Ευρώπη. Υπάρχουν μόνο 3 ζευγάρια στην Άνδρο. Έχει δώσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για την προστασία του. Και η παγκόσμια βιβλιογραφία λέει ότι πρέπει να είναι πάνω από 6 χιλιόμετρα μια μεγάλη επέμβαση σε ένα αιωλικό πάρκο. Αλλά στη μια δεν θέλει ο σπιζαετός, την άλλη δεν θέλει ο κάτοικος του Γαβρίου, την τρίτη δεν θέλει ο κάτοικος του αυτού. Υπάρχουν μέρη που δεν είναι προστατευόμενα και μπορούν να μπουν. Ωραία, κάντε τη μελέτη λοιπόν και εφόσον είναι και επιστημονικά αποδεκτή να προχωρήσει. Δεν λέει κανείς όχι, αλλά αν είχατε ως κάτοικοι ήδη μία πρόταση που να λέει εμείς προτείνουμε την τάδε τοποθεσία ομοφόνος, φαντάζομαι και η εταιρεία θα το δεχόταν. Αλλά τώρα ξέρετε τι λέτε, να συνεννοηθούμε όλοι μαζί, αλλά δεν έχετε συνεννοηθεί ακόμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν προτάσεις τις οποίες ο κόσμος προσπαθεί να τις ακούσει και δεν τον ακούει κανείς. Υπάρχουν πολλοί θεμητές προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει σωστά αυτό το πράγμα στο νησί. Θα καλέσουμε τον κύριο Χατζηδάκη και θα διαθέσουμε το θέμα. Και τον Δήμαρχο. Και τον Δήμαρχο. Βεβαίως. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Και θα έχουμε και άλλη ευκαιρία. Σα ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Από τη μεριά μου. Καλό μεσημέρι, σου ευχόμαστε και καλό καλοκαίρι.